Λέγομαι Γκανιάς Εμμανουήλ. Λοιπόν, είμαι από τον Άφλιον. Ήμουνα 40 χρόνια στα δικαστήρια ως εργαζόμενος. Μια στιγμή, ας πούμε, με πήρε τηλέφωνο ο ανιψός μου και μου λέει ο τάφος του γονιού σου τον έχουν ανοίξει. Μετά από ένα μήνα, όταν ήρθα, είδα εδώ πέρα τον τάφο, έχουν βάλει άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, χωρίς αν έχουν άδεια, εγώ τον έχω αγοράσει η μάνα μου το 1964, είχε σταυρό μαρμάρινο και τα πετάξαν όλα, ξεθάψαν τα οχτά του γονιού μου, δεν τα ξέρω που είναι, και βάλαν το άλλο μέσα. Και τι πρέπει να κάνω τώρα, ας πούμε. Πήγε στη Δημαρχία, ο ένας με στέλνει στον άλλον, ναι. Λοιπόν, όλοι κοφεύουν. Ναι. Λοιπόν, είναι πράγματα αυτά. Με υπεύθυνες δηλώσεις ψεύτικες, ακούς, εθάψανε τον άνθρωπο εδώ πέρα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα, πού να πάω, δηλαδή, πού τα οχτά του πατέρα μου, του πολεμιστή που είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία, ακούς. Δηλαδή, γιατί ζούμε, ας πούμε, για τα έθιμά μας και για τον πατέρα μας και την πατρίδα μας. Λοιπόν, είναι πράγματα αυτά. Πήγα να βρω άκρη, ο ένας με στέλνει στον άλλον. Ωραία, πήγε στον εισαγγελέα και κατέθεσα μήνυση παντός αγνώστου, ακούς. Και κάνουμε τώρα διενέργειες, ας πούμε, πού τα οστά, ποιος έδωσε εντολή, ο ένας ή τον άλλο. Τι πρέπει να κάνω. Αρμόδιος είναι, ήταν ένας ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν 6 μήνες αυτά άρρωστος και μου λέει, αυτά τα έκανε η γραμματέας, τα είχα αφήσει. Ο Δήλος μου λέει, κοφεύει, ούτε έχει καλέσει να πει, λάδο κύριε, τι έκανες. Πάρω αγκασμά και να πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Τι να κάνω. Η χείρα μου λέει, το γραφείο κηδείων. Μετά στο δήμαρχο λέει, όχι, εγώ υπέδειξα. Είχε έναν τάφο, ένα σταυρό, έγραφε 1961, το 57, 53 χρόνια ο πατέρας μου. Λοιπόν, ωραία, πώς πήγες. Λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Να ο ένας παίρνει εντολή από το υπεύθυνο της Δημαρχίας, γιατί εδώ στον Άφιο τώρα εδώ δεν υπάρχει τάφος, είναι όλοι οικογενειακοί. Όλοι. Δεν υπάρχει τάφος. Ο εισαγγελέας τώρα κάνει διενέργειες. Ποιος έδωσε την εντολή. Με μια υπεύθυνο δήλωση του 105 γράφει η παθούσα. Αλλά το κείμενο του από κάτω που γράφει ότι έδωσε εντολή ο αντιδήμαρχος χωρίς όνομα, ακούς, λέει όχι, λέει εγώ, όχι. Αυτό δεν είναι δικά πράγματα. Άρα είναι, τώρα έχω κάνει μήνυση από και πέρα τι άλλο να κάνω. Το τάφο μου λέει δεν μπορώ, μετά από 3 χρόνια να τον πάρει το τάφο. Είναι πράγματα αυτά. Ωραία, να πάνε να φάνε φυλακή, να φάνε ένα χρόνο φυλακή. Θα πληρώσει ή βγήκε. Όχι. Να φάει ένα χρόνο φυλακή να κάτσει μέσα ένα χρόνο όμως. Τουλάχιστον. Άρθει μετατροπή. Να το νετσούξει. Δηλαδή, με συγχωρείς, πληρώνω και δεν θέλω να πω παρακάτω. Πού είναι τα οστά του πατέρα μας, ας πούμε. Είναι πώς θα γίνει, δηλαδή. Τι να κάνω. Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή. Πάω με τον νόμο για να δω τι θα πω σαν και λες τώρα. Ακούς. Θα κάνει ενέργειες. Μου λένε θα μου δώσουν ο Δήμος, θα δώσουμε αλλού. Δηλαδή τι παραπεί αλλού, δεν θέλω αλλού κύριε εγώ. Θέλω να το δω γονιό μου. Το έχω πληρώσει το 1964. Έχω χαρτί, έχω βεβαιώσεις, αν τα έχετε πάρει, ακούστε, να τα δείξετε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνω.